Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε την Πέμπτη το πρωί στα δικαστήρια της Πάτρας, εκεί που για άλλη μία φορά βρέθηκε ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης για να καθίσει ξανά στο εδόλιο. Βρίσκομαι εδώ πέρα γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση με υπουργό τον κύριο Μητσοτάκη έκρινε ότι θα πρέπει να γεμίσει τη δεξαμενή του με εργαζόμενους προς απόλυση. Εμείς αντιδράσαμε και κάναμε το αυτονόητο μαζί και με το Δημοτικό Σύμμα Συμβούλιο και είπαμε ότι δεν πρόκειται να δώσουμε στοιχεία για να γεμίσουν τη δεξαμενή τους για να απολύσουν τους εργαζόμενους. Το πρωί της Πέμπτης και στο τριμελές πλημελιωδικείο Πατρών αναμενόταν η εκδίκαση της υπόθεσης του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Στο πλευρό του Δημάρχου Πατρέων βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή εργαζόμενοι στο Δήμο, αντιδήμαρχοι, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πλήθος κόσμου. Η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει και θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό των εργαζομένων και αστικάζεται στα αστικά δικαστήρια. Το δίκαιο της το έχει βρει, το έχουν αναγνωρίσει οι ίδιοι εργαζόμενοι και στο διατάφτα λοιπόν είναι αθώος ο Δήμαρχος γιατί κάνει το αυτονόητο. Να υπενθυμίσουμε πως το Δημοτικό Συμβούλιο έχει λάβει απόφαση να μην δοθεί κανένα στοιχείο ή φάκελος εργαζόμενου ώστε να αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για αξιολόγηση. Υπερασπίστηκε όπως αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των εργαζομένων του Δήμου και απέτρεψε με τη στάση του την απόλυση 324 εργαζομένων, δηλαδή 324 οικογένειες δεν βγήκανε στην ανεργία και βεβαίως θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή. Τελικά η εκδίκαση της υπόθεσης με κατηγορούμενο το Δήμαρχο Πατρέων αναβλήθηκε για τις 7 Δεκεμβρίου.